Μια απόφαση που περίμενε από το 2018 Δημοσχανίων, όταν οι Ιταλικοί στρατώνες παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν, επικύρωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στο χώρο ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Η έκταση με την κτηριακή εγκατάσταση που δεσπόζει στην αρχή του οδού Τζανακάκη στο κέντρο της πόλης παραχωρείται στο Δήμο για τα επόμενα 35 χρόνια. Αυτό είναι το κτίριο, Υπουργέ. Κατασκευάστηκε τέλη του 19ου, λειτουργήσε επικρατικής πολιτείας ως Ιταλική στρατώνες, έξω και το όνομα το οποίο παρέμεινε. Για μας η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργού του Κωστή Χατζηδάκη αλλά και του Πρωθυπουργού. Και έχουμε δώσει μια σαφή κατεύθυνση στην διοίκηση της ΕΤΑΔ να ξεψαχνίσει κυριολεκτικά το χαρτοφυλάκιό της, να δει σε όλη τη χώρα που υπάρχουν τέτοια αξιόλογα, αδρανία ακίνητα, τα οποία στην κυριολεξία ρημάζουν και είναι κρίμα, ενώ αποτελούν μέρος της ιστορικής μνήμης κάθε πόλης, και πώς μπορούμε να τα θέσουμε ξανά στην υπηρεσία των πολιτών. Στα σχέδια του Δήμου είναι η αποκατάσταση του κτηρίου και η μεταφορά του Δημαρχείου. Μια πρόταση που είχε διατυπωθεί επί Δημαρχία Τάσου Βάμβουκα το 2016 και για πρώτη φορά δρομολογείται μετά την άρση γραφειοκρατικών και νομικών εμποδίων. Βρισκόμαστε εδώ για να επισημοποιήσουμε όλη αυτή την σχέση και κυρίως την δυνατότητα των πολιτών των Χανίων να δουν το πολιτιστικό απόθεμα, το κτηριακό πολιτιστικό τους απόθεμα να αξιοποιείται. Πρόθεση του Δήμου είναι μια συνολική παρέμβαση που θα περιλαμβάνει εκτός από τη στέγαση του νέου Δημαρχείου, τη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών στο κτίριο του πρώην Ίκα, την πεζοδρόμηση της οδού Τζανακάκη και τη σύνδεση με το δημοτικό κήπο. Για δικαίωση προσπαθειών πολλών ετών έκαναν λόγο κυβερνητικοί βουλευτές. Έχουμε τώρα την προοπτική να το αποκαταστήσουμε, να το κάνουμε ένα σύγχρονο λειτουργικό δημαρχιακό μέγαρο, να το κάνουμε ένα κόσμημα για όποιον επισκέπτεται τα Χανιά. Ένα σχέδιο που υπήρχε από το 2018, τότε που κάηκαν δηλαδή οι Ιταλικοί στρατώνες, 6 χρόνια πριν, επιτέλους υλοποιείται. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, χρειάστηκαν να ξεπεραστούν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Αφενός έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε εκ νέου την σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε στα Χανιά. Και αφετέρου γίνεται πράξη η δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, περί αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων. Η επίσημη παραχώρηση των Ιταλικών στρατώνων στο Δήμο Χανίων ήρθε μετά από πολλήμινες διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΔ. Νομίζω ότι η κατάληξη αυτή μας ικανοποιεί όλους, γιατί θα είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα δημαρχεία σε όλη τη χώρα. Από το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος μαζί με τους υφυπουργούς Θανάση Κοντογιώργη και Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικούς Γραμματείς Συντονισμού και Υποδομών και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ, παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για την πορεία των δημοσίων έργων, erga.gov.gr. Είναι ένα αυτονόητο αλλά και τολμηρό ταυτόχρονα βήμα λογοδοσίας και διαφάνειας για να αποκτήσουμε όλοι σε τοπικό επίπεδο τον έλεγχο των έργων που αλλάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή και η Κρήτη αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα εργοτάξιο. Έχουμε καταφέρει χάρη στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης να αποκτήσουμε το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πακέτο δημοσίων επενδύσεων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Το μεσημέρι ο Άκης Κέρτσος είχε ευρεία σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και τους δημάρχους του νομού για ζητήματα αρμοδιότητάς του.